Επίσης, ως προς απάντηση σε κάποιους κυρίους και κυρίες που τα μοναδικά τους credentials είναι ότι στολίζουν panels πρωινών και μεσημεριανών εκπομπών που είχαν πολλά να πούνε για τις δηλώσεις μου εχθές το βράδυ, να σας απαντήσω πως αν θεωρείτε ότι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας και ο δρόμος που θα επιλέξουν να πάρουν σε αυτή τη ζωή και το τι είδους άνθρωποι θα γίνουν είναι μια ευθύνη που βαραίνει εμένα σαν καλλιτέχνη ή οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη και τη μουσική που κάνουμε και δεν είναι δική σας ευθύνη σαν γονείς και σαν παιδαγωγή, ίσως θα έπρεπε να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο επιλέγοντας αν είστε τραγουδιστές, συγγραφείς, ηθοποιοί, παρουσιαστές και λίγο περισσότερο χρόνο να είστε γονείς και να δείχνετε στα παιδιά σας τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν φέρουμε εμείς κάποια τέτοια ευθύνη. Αυτά με πολύ αγάπη και σεβασμό. Και επειδή άκουσα και κάποια άλλα σχόλια, δεν θα αλλάξουμε εμείς την πραγματικότητα την οποία ζούμε, την οποία ζήσαμε, τα πράγματα τα οποία γράφουμε μέσα στους στίχους μας και με τη μουσική μας, γιατί τυχαίνει να μας ακούει το 8χρονο κουτσουπελό σου. Εσύ είσαι ο γονιός του, πάρ' του το τάμπλετ ή εξήγησέ του ότι αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μεγαλώσει με τον ίδιο προνομιούχο τρόπο που μπορεί να μεγαλώνεις εσύ ή στις γειτονιές που έχετε μεγαλώσει εσείς, γιατί νομίζετε ότι τα πιστόλια και τα μαχαίρια και τα εγκλήματα γίνονται μόνο στο Bronx και στην Αμερική. Δείχνει πάρα πολλά για το πόσο sheltered είστε και πόσα λίγα πράγματα ξέρετε για την καθημερινότητα της Ελλάδος. Είστε σαν τη Μαρία Αντουανέτα με το παντεσπάνι. Δεν ξέρετε τι γίνεται στους δρόμους. Οπότε καλύτερα θα ήταν να μην εκφέρετε και άποψη. Μείνετε εκεί στα πάνελς. Αφήστε τους δρόμους για εμάς.